Να ζήσετε. Να είστε καλά. Να ζήσετε, να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Να ζήσετε. Παρούλα μου, εσύ μου ξέφυγες όμως. Πρέπει να ρίξουμε ένα καλό χώρο, ε. Εμένα. Έλα εδώ. Να σου γνωρίσω την κυρία Αμαλία. Κυρία Αμαλία, μπουμπάς μου. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που σας γνωρίζω. Κι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Νωράκι να ζήσετε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Με συγχωρείτε εμένα. Να χαιρετήσω και το άλλο τραπέζι. Θα μείνετε μέρες στην Αθήνα. Μπα, θα φύγω. Τώρα εγώ περισσεύω. Τα παιδιά παντρεύτηκαν. Α, για ποιο λόγο, τι κρίμα. Δεν θα σας γνωρίσουμε καλύτερα. Ξέρετε, έχω γίνει φίλη με τη γυναίκα σας. Είναι υπέροχος άνθρωπος. Είναι. Το μόνο που δεν καταλαβαίνω είναι πώς και την αφήσατε. Με άφησε, δεν την άφησα. Φαίνεται. Βαρέθηκε, με βαρέθηκε, δεν ξέρω. Αυτό το αποκλείω, δεν γίνεται. Λοιπόν, εγώ λέω να μείνετε μερικές μέρες, να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να έρθετε στο σπίτι να φάμε. Δεν σας κρατάει και τίποτα στο χωριό, έτσι δεν είναι? Έχω να τελειώσω ένα έργο, το έχω αφήσει στη μέση. Α, ναι. Ζωγραφίζετε? Όχι, υφαίνω. Ναι, αυτό τον καιρό προσπαθώ να φτιάξω μια προσωπογραφία του Ευκλήδη. Σε κυλίμι, ξέρετε. Σε κυλίμι, πω πω, εξαιρετική ιδέα. Βρίσκεται. Ναι, βέβαια. Ναι, προσπαθώ, ξέρετε, να δώσω το στυλ και τη μαγεία αυτού του αρχαίου μαθηματικού μου μυαλού μέσα από την αντίθεση των χρωμάτων. Τι λέτε. Αν το πετύχω. Τι λέτε τώρα, είσαστε κι εσείς καλλιτέχνες λοιπόν. Ξέρετε, είμαι κι εγώ συνάδελφος. Α, μου τα είπανε, ζωγραφίζετε. Ναι, ζωγραφίζω και θα ήθελα πολύ να περάσετε από το σπίτι να μου πείτε τη γνώμη σας για τα έργα μου. Με πολύ μεγάλη μου χαρά. Όποια μέρα θέλετε πριν φύγω, θα το κανονίσουμε. Σύντομα, αύριο μεθαύριο. Θα το κανονίσουμε. Πάρα πολύ όμορφη. Ξέρεις πόσο ευτυχισμένη είμαι για σένα. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Το ξέρω, παρόλο που το μητράκι σου δεν το δείχνει. Εντάξει, δεν μπορώ να τους βλέπω μαζί. Σε καταλαβαίνω και απορώ που κάθισες τόσο πολύ. Εντάξει, δεν θέλω να φύγω. Ξέρεις πώς νιώθω για σένα και τον Κάθ. Το ξέρω, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να φύγεις τώρα. Τώρα που είσαι ακόμα ψύχρεμη και ξεμέθιστη. Έλα, σήκω, Μελίτα. Λες. Σήκω, μου φύγει κανένα πυρούνι και βγάλει κανένα μάτι, έλα. Εντάξει, τι μην θα το σκέφτεσαι, θα πω εγώ στο Λουκά ότι αρρώστησε τον Πατραχάκη, έλα, σήκω. Εντάξει, πάω. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω και σε πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις που υπάρχουν στην Αθήνα. Το θέλω πολύ. Συγγνώμη που διακόπτω, πρέπει να φύγουμε, η μικρή είναι άρρωστη. Κιόλα. Ναι, πρέπει να φύγουμε. Περαστικά, να βάζω το καλό. Χάρηκα πολύ, θα τα πούμε. Ορίσατε στη νέα σας ζωή. Λουκάκο μου, είναι τέλεια. Είναι υπέροχα. Λοιπόν, έτσι θέλω να είναι η ζωή μας. Έτσι θα είναι, αλλά όχι με τέτοια κλίδα. Άλλο το κορδάκι. Και γλυκό. Πώς, δεν θα γλύκαινα εγώ το κορίτσι μου? Και έλεγα κι εγώ, γάμος χωρίς γλυκό γίνεται. Αλλά το φύλαξα για κατηδίαν. Έλα μου, σε μια γλυκιά ζωή. Λουκά, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι είμαστε παντρεμένοι. Νομίζω ότι ονειρεύομαι. Θα ξυπνήσω και θα είμαι σπίτι μόνη μου, με τα ντουβάρια. Αυτή τη σκέψη είχα κι εγώ όταν σε έβλεπα να έρχεσαι ντυμένη με φούλα. Δεν ξέρεις πόσες φορές το έχω ονειρευτεί αυτό. Σε έβλεπα, yes. Λουκά, στο απέναντι γραφείο και μου φεύγε το μυαλό. Αλλά να σου πω κάτι. Σε κανένα όνειρο δεν ήμουν τόσο ευτυχισμένη.
Λοιπόν, γι' αυτό που είπες, σου αξίζει μια γουλιά σαμπάνια. Γενναιόδωρος ο γαμπρός. Ευτυχία έχω. Θέλω να κρατήσω αυτό το βράδυ για μια ζωή. Δεν χρειάζεται, μωρό μου, γιατί από εδώ και πέρα όλα μας τα βράδια έτσι θα είναι. Λουκά, μπορώ να φοράω τον ηφικό που και που γίνεται? Δεν θέλω να το καταχωνιάσω στην ντουλάπα, είναι άδικο. Σου φτιάξω εγώ, μωρό μου, μια ντουλαπάρα στο καινούργιο το σπίτι. Δωμάτιο ολόκληρο να έχεις να χαίρεσαι. Ποιο σπίτι? Ποιο σπίτι? Λέμε τώρα. Ναι, γιατί είχα μια πρόταση από την Εριέτα. Πρόταση. Ναι. Θέλει, λέει, να γράψει το σπίτι της στην ανιψιά της. Όταν λέμε σπίτι, το μέγαρο της Εριέτας. Ναι, το ξέρω, μωρέ. Είναι τεράστιο δώρο. Δεν θα μπορούσε ούτε καν να το διανοηθώ, αλλά είναι ανιψιά της, λέει, και βέβαια από την άλλη γνωριζόμαστε λίγους μήνες. Εγώ δεν έχω το θάρρος. Ξέρω, Λουκά. Θέλει σκέψη. Αν το δεχτούμε, θα είναι τεράστια υποχρέωση. Να τα έχω σκεφτεί κι εγώ όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς μαζί θα την πάρουμε την απόφαση. Και έχουμε και καιρό μέχρι να γεννηθεί η κοράκλα μας. Εντάξει, δεν λέω. Είναι πολύ συγκινητικό. Αλλά δεν θέλω να φανώ δύσπιστη, ούτε σνόμπα, αλλά εγώ θα ήθελα να γνωριστούμε λίγο καλύτερα πριν μπούμε σε τόσο μεγάλες χειρονομίες. Εκείνη το πρότεινε. Γιατί με θεωρεί αδικημένο. Τον ίδιο πατέρα είχαμε. Θέλει τώρα να μοιραστούμε και την περιουσία του. Όχι, όχι, είναι συγκινητικό εκ μέρους της, δεν λέω, αλλά. Τι? Εμείς όμως, Λουκά, δεν έχουμε ανάγκη από σπιταρώνες. Έχουμε. Την αγαπάω και το ξέρεις. Αλλά ας έχουμε και τα μάτια μας ανοιχτά. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτή είναι η Νόρα μου. Δεν εντυπωσιάζεται από μεγαλεία. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Μέχρι που σε παντρεύουμε. Άντε! Να σε ενημερώσω ότι μόλις ξεκίνησε η κοινή μας ζωή. Και θα είναι υπέροχη, είτε σε σπιταρό να είμαστε, είτε σε χαμόσπιτο. Λουκά, θα με τρώσεις ανάσες, θα με παίρνεις αγκαλιά, θα με φιλάς. Ναι, αλλά μην ξημερωνόμαστε κιόλας, ε. Ξημερωνόμαστε και λιγουλάκι. Σε βολωμένο, ε. Έλα, πω, έλα, να σε έξω. Αγαπώ. Αυτά είναι. Πρωινό στο κρεβάτι. Να, δεν χρειάζεται να το φάμε κι όλο. Γιατί, μωρό μου, σήμερα είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Άσε με να το χαρώ και από αύριο δίαιτα. Λέγε τι θες. Έλα, πού είσαι? Στο ξενοδοχείο μετά τη συζύγου μου. Και πού είναι αυτό το ξενοδοχείο, στο 1960? Άκουσε σύζυγος. Θες, ρε παιδί μου, εγώ έρχομαι να σε ενοχλήσω όταν είσαι στο κρεβάτι με τη γυναίκα σου. Τώρα θες να τα ακούσεις? Όχι, δεν θέλω να ακούσω τίποτα από σένα. Είμαι νεόνυμφος και θέλω να αφοσιωθώ στο στεφάνι μου. Λοιπόν, σηκωθείτε και λέτε από εδώ. Αποκλείεται. Έλα που σου λέω, θα φτιάξει και η Δάφνη καφεδάκια να πιούμε. Έχει και εδώ καφέ, και μάλιστα νέκταρ. Ναι, αλλά στις 12 η ώρα θα σας πετάξουν έξω από εκεί. Και μετά πού θα πας να το κοιμήσεις, στο στεφάνι σου, στη Στέλλα? Έχεις επιχειρήματα. Κλείσε. Τι τους ξεσηκώνεις και εσύ, βρε Νικόλα, άσε να χάζουν την αγάπη τους. Τι λες, ρε Δάφνη, μόνοι μας θα τις κάνουμε τις κούτες. Το βάψιμο τον γλίτωσε. Τη δεξίωση την έκανε πικνίκ, όχι. Στη μετακόμιση θα τον γονατίσω. Τι τον έχουμε τον άνεργο? Καλά, δεν παίζεσαι. Να σου πω, κοίτα μη σου κολλήσει αυτό το σύζυγος, γιατί μου τη βαράει στο παρασυμπαθητικό. Ω, όπου και να σε βαράει, τώρα οι τζίφρες πέσανε και είμαστε σύζυγοι. Μετά την αποπάκρυνση του ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζετε, εντάξει. Είμαστε εσείς ή τέρμα. Πάει το αυγό τώρα. Τι ήθελε ο Νικόλας? Να πάμε για καφέ. Ωραία να πας. Τι να πάω μόνος μου?
Αφού είμαστε σύζυγοι. Το λέει και η λέξη από μόνη της. Συν και ζυγός. Μαζί θα το σηκώσουμε αυτό το σταυρό. Ναι, μωρό, μα λέγω, έχω και έναν άλλο σταυρό σήμερα. Θα έρθει ο μπαμπάς μου από εδώ. Και θέλω να μιλήσουμε. Να τον αποχαιρετήσω πριν φύγει. Γιατί θα σε αποχωριστώ εγώ τώρα? Για λίγο μόνο. Θα φάμε όμως το πρωινό μας. Και μετά σου έχω έκπληξη. Έλα, φάει το αυγό σου να πάρεις δύναμη. Και θα σου εξηγήσω. Το όνειρο. Τρώγε.